Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Τι κάνεις, αγάπη? Δηλώνω σοκαρισμένη. Μη σοκάρισε τόσο. Όχι, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά. Σοκαρίστηκες κι εσύ. Είναι τεράστιο σοκ. Ναι, ναι. Ειδικά αυτή η φωτογραφία που βλέπω τώρα μπροστά είναι. Αυτή η φωτογραφία είναι. Σταύρο, έλα να δεις. Έλα να πάρεις θέση καταρχάς. Να σχολιάσεις όσα ζούμε. Τι ωραία πράγματα. Αυτό το καθυστερημένο που θέλω να το φέρουν και όλα στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Και αυτή! Το μικροτσούτσουλο. Το αστεράκι γιατί είναι αυτό στη μέση? Και άλλα αστεράκια. Και άλλα αστεράκια. Και αυτή όμως δεν κάθονταν και πολύ ήσυχη. Τα έχει ρίξει τώρα όλα πάνω του. Εσύ με ποιον είσαι? Δεν ξέρω. Βασικά και οι δύο είναι τώρα. Έχουμε εξηγήσει στο λαό με τι ασχολούμαστε. Όχι, τώρα. Για την υπόθεση Βράνιες λέμε. Γιατί βλέπουμε πρώτα απ' όλα σε αυτό το site του Μαρινάκη το έχει, θέμα. Έχει όλες τις φωτογραφίες. Έχει όλες τις φωτογραφίες. Είναι από τα λίγα site που δεν τις έχουν κόψει. Στις περισσότερες παίζει η δεξιά, αυτή εδώ του Βράνιες. Που κλαίει ο Βράνιες που δεν έχει την κόμενα του άλλου. Είναι ευαίσθητος ο Βράνιες. Ναι. Αν δεν έχεις τον κομμίνι, φίλε, να σου δώσει 10 λόγους να χαμογελάσεις. Η ζωή είναι σκληρή, Σταύρο, για αγάπη. Ναι. Θέλω πραγματικά τη στέλνει αυτή τη φωτογραφία, αυτό που λέει και εσύ πριν. Τη βλέπω και την ξαναβλέπω. Να βάλουμε λίγο τον κόσμο σε μια σειρά. Γιατί καθυστερήσαμε να μπούμε εξαιτίας της προηγούμενης εκπομπής που συνεχίζουν να είναι ερασιτέχνες και δεν ξέρουν τι είναι ραδιόφωνο. Εντάξει, και βασικά είναι καθυστερημένοι. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση είναι ο Βράνιες που τραβιότανε με την κόμενα πιανού του Τόσιτς, του Κοντού που παίζει στη Τσεσεκά. Εθνική Σερβίας. Και Εθνική Σερβίας έπαιζε στη Τσεσεκά, δεν ξέρω που παίζει τώρα. Ναι. Ωραία. Η κοπέλα είναι η Γέλενα Καρλεούσα. Η Καρλεούσα, της γνωστής οικογένειας Καρλεούσα. Επιφανή. Δεν τη λες Θεούσα. Με τίποτα. Με τίποτα. Εντάξει, και υπάρχει μια ένταση η οποία δημιουργήθηκε πώς. Από αυτήν δημιουργήθηκε, από τον Βράνιες. Ο Βράνιες ανέβασε φωτογραφίες. Γιατί? Ανέβασε φωτογραφίες ο Βράνιες που. Τι φωτογραφίες? Αυτές με τα αστεράκια. Α, ναι. Ή τις ανέβασε ή τις διοχέτευσε κάπου. Γιατί αυτός τις είχε. Ναι. Δεν τις είχε κανένας άλλος. Και αυτή μετά βγήκε στην επίθεση και έβγαλε αυτές του Βράνιες. Ναι. Μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο. Πώς θα διαβαστεί αυτό το κείμενο? Με μπιπ. Με μπιπ. Πόσα μπιπ? Το κείμενο που απευθύνθηκε. Της Γέλενας. Της Γέλενας. Το πολύ κομψό κείμενο. Το πολύ κομψό κείμενο. Λοιπόν, ξεκίνα, Στέργιο, μπορείς. Κοίταξε, το μικρό σκουλίκι νομίζω διαβάζεται το σκουλίκι. Το μικρό σκουλίκι στο λιβάδι, θα μπορούσε να ταινία. Σκουλικουί, σκουλικουί. Λοιπόν. Μικρό σκουλίκι δεν πρόκειται να παίξει ποδόσφαιρο πια. Ούτε σε ομάδα, ούτε στην εθνική. Στη Βοσνία ξέρουν ότι είσαι ανόητος και όλες σε περιφρονούν γιατί είσαι ένα ρατσιστικό σίγμα κάπα. Σκουλίκι. Όχι. Σίγμα κάπα. Ναι. Πέντε γράμματα. Παίξουμε και κρεμάλα, δηλαδή. Το είναι τα δύο τελευταία. Ένα γράμμα σου άφησα. Ναι, μόλι, Σταύρο. Διαβάζεται. Διαβάζεται. Μπορεί να τρώει ο άλλο, φίλε. Το κουλουράκι, την ροπιτούλα του, γιατί. Εντάξει, είναι του αθλητή όμω. Δεν μπορεί να βάλει σε κίνδυνο το γάμο μου ή την οικογένειά μου. Αυτό ήθελε. Λυπάμαι τη γυναίκα σου, σκουλίκι και το παιδί σου. Αλλά όπω πληγώνει την οικογένειά μου, έτσι τώρα όλο το κακό θα επιστρέψει εσένα. Καρμά. 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 Όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε για να με τιμωρήσει επειδή δεν ήθελα να είμαι μαζί σου. Μόνο μου στέλνει φωτογραφίε από το μικρό σου πουλί που τι έσβησα. Τι έσβησα γιατί δεν το έβρισκα. Δεν το γράφει. Με απείλησε για το τίποτα και ήθελε να με σκοτώσει. Ναι. Το τζότσι δεν μπορεί να το φτάσει ούτε στα γόνατα. Στα γόνατα όμω πήγε, Έλενα. Στα γόνατα. Ούτε σαν ποδοσφαιριστή, ούτε είστε ίδιοι. Είσαι ένα σκουλίκι και ένα μπιπ. Πρώτο γράμμα μη. Ναι. Λοιπόν, που δεν θα είσαι ποτέ ούτε άντρας ούτε άνθρωπος. Γελάμε μαζί σου τώρα, σκουλίκι. Και συνεχίζει η Γέλενα Καρλεούσα. Η συμβολή μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Η συμβολή μου σε σένα είναι να κοπείς το μοντάζ. Να αυτοκτονήσεις τώρα. Τώρα, ψόφα, ναι. Τώρα, θαυμαστικό. Ξανά τώρα. Τώρα, ναι. Θα σε γάμα. Ναι, θα σε γάμα. Γιατί χτύπησες τη μητέρα δύο παιδιών και μιας γυναίκας όπως δεν θα έκανε ποτέ κανένας. Μόνο καθάρματα σαν και σένα, άντε. Γάμα. Ναι. Ναι. Και μετά ανέβασε τη φωτογραφία που κλαίει. Αυτή, που κλαίει. Ναι, ναι, δάκρυ. Άλλο post. Ναι. Έτσι κλαίει το μη. Ναι. Και παρακαλάει να είμαι μαζί του. Αυτό. Λιτό. Και
πόσταρε και μηνύματα, θέλω να σας πω, που δέχτηκε από το κινητό της, στα οποία ο Βράνιες απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει. Αν δεν είναι ξανά μαζί. Έχει εδώ και τα μηνύματα. Ξέρεις σέρβικα. Αποδείξεις. Όχι. Πώς δεν ξέρω σέρβικα. Φέρε να σου πω. Τι λέει ο διάλογος. Τα άσπρα είναι του Βράνιες. Ναι. Πέρα Σταύρο, το έχεις, μπορείς. Κάνε τη μετάφραση. Τον έχω κάνει λάστιχο. Γύρνα πίσω, φαντάζομαι ότι τα λέει κάπου. Όχι. Σε παρακαλώ, δεν αντέχω. Το νο, το ναι, πως ο Τζιμ Βίσε είναι, πως το ναι, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ναι. Πίθη. Το θα αυτοκτονήσω. Θέλω την ουρά σου. Ναι, το, το πιτζέμ σαν μου κούτσι. Αυτό, ναι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και μετά λέει, μετά σαν πίπαν, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Το ταυτοκονήσω. Ακοούμνε με βασέρα σνάι. Ταυτοκονήσω. Τα σαμ τη ναβόλτσι τραγ. Είσαι το ναρκωτικό μου, δεν μπορώ χωρίς εσένα άλλο. Και γράφει αυτή από κάτω. Άντε τράβατα. Αρ. Ναι, 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 ναι. Σου. Και ψόφα τώρα. Το. Στέζα τάντε. Ψόφα τώρα. Έτο Βράνιες. Έτο Βράνιες. Το σφίχτη. Έτο Βράνιες. Να μην έρθει ο Βράνιες στον ΠΑΟΚ λοιπόν. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Πραγματικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μυαλό κουκούτσι. Μυαλό κουκούτσι. Πραγματικά. Αλλά τέτοια θέματα μας αρέσουν. Παιδιά, συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα σε παντρεμένες με δύο παιδιά. Όχι, και να αποστάρετε τις γυμνές φωτογραφίες που σας στείλανε. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σίγουρα θα απαντήσει ο Βράνιες. Περιμένουμε και βίντεο. Και βίντεο. Δεν είναι, αφού τώρα αναδείχθηκε το θέμα. Πριν που κοιτούσα, δεν έχει κάποια απάντηση Βράνιες ακόμα στο Instagram. Δεν ξέρω γιατί. Η Γέλενα και εγώ γνωριστήκαμε στο Instagram δύο χρόνια πριν και έκτοτε άρχισαν όλα. Λέει ο Βράνιες. Ναι, αυτό είναι το προηγούμενο. Αυτό είναι το. Έτσι ξεκίνησε, νομίζω. Α, για, αυτό το δια... για όλο αυτό το διάστημα βιώσαμε όλες τις εμπειρίες από ταξίδια, επισκέψεις στην Αθήνα και σε άλλα μέρη, αλλά και στο σπίτι της ακόμα. Έλειπε το. Τόσιτς. Ο Τόσιτς. Χορεύουν τα ποντίκια. Χορεύουν τα σπίτια. Η Γέλενα είναι μια ισχυρή γυναίκα με ουσία. Αυτά τα είπε πριν με τον. Ξεπατικό η Γέλενα. Τώρα όμως η Γέλενα προσέρχεται και κλαίει και μέσα από τους φίλους της τα αρνείται όλα. Άλλος κλαίει. Συγγνώμη. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό, ναι. Είναι χαρακτηριστικό μιας γυναίκας αυτό. Προσωπικά δεν είμαι κακός άνθρωπος ή ψυχοπαθής, όπως θέλουν να με παρουσιάζουν και είμαι έτοιμος να το αποδείξω. Γιατί ό,τι λένε έχω αποδείξεις. Δεν οδήγησα κανέναν πουθενά, ούτε εκβίασα καταστάσεις. Ό,τι έγινε, έγινε με αμοιβαία κατανόηση και επιθυμία. Άσε να ζητήσουν λοιπόν ενόχους αλλού. Λυπάμαι για την οικογένειά μου που το πέρασε όλο αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος να πω την αλήθεια. Δεν χώρισε κανείς από αυτό. Έχω αποδείξεις για όλα. Δεν έχει χωρίσει ακόμα κάποιος. Έχω αποδείξει για όλα. Υπάρχει βίντεο δηλαδή. Άντε παιδιά, σιγά σιγά. Υπάρχει άντε. Ένα βίντεο που είναι αυτοί οι δύο μαζί. Κάπου είναι σε κάτι. Τώρα εδώ Ελλάδα. Παλιό. Τους έχουν πάλι μαζί. Ποιος... Έχεις μπει και στο Facebook, Στέργιο. Στέργιο, δεν σου πω, υπάρχει κάτι. Όχι, αυτά ήταν. Παιδιά, ήταν έτοιμα αυτά. Δηλαδή, εδώ τα βρήκαμε. Εντάξει. Και το προηγούμενο site και αυτό. Είναι δυνατόν. Προφανώς η προηγούμενη εκπομπή ασχολήθηκε και αυτή. Εξφενδονίστηκε. Τόσο. Ναι. Το βλέπω ένα μήνυμα δύο ώρες πριν. Δεν ξέρω αν το πήρα κανείς. Παιδιά, πραγματικά θα κάνω ναι. Αυτά είναι θέματα, παιδιά. Δεν είναι τώρα. Θα μιλήσουμε για πάω. Πάω τον ίδιο τον δρόμο του φίλου. Πάει στην κορυφή. Στην ναι. 8 λοιπόν. Όχι, έχουμε και με τα γραφικά, έχουμε τα πάντα, όλα κινούνται. Άρα, θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με το μεταφραστή. Το πάμε στο μεταφραστή. Τι λέει. Περίμενε. Μα το αγγλικά γιατί δεν. Είναι σχιζοφρενής ηλίθιος ο Βράνιες. Που επιτίθεται σε μένα και στην οικογένειά μου. Τι λες τώρα, ρε. Ισχυρίζεται ακόμα ότι θα πάει στο με πάει στα δικαστήρια. Έχει βάλει βίντεο ο Βράνιες που οι άλλοι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, Παναγιώτη, και γιατί δεν μας το στέλνεις, αγόρι μου. Έχει βάλει βίντεο που είναι οι δυο τους. Εσύ θες να που το δουλεύει. Α, έχουμε και. Αυτό που το. Α, στο προφίλ της. Στο προφίλ της. Υπάρχει ακόμα. Α, υπάρχει. Σοκ. Σταύρο, τι έχεις να πεις. Όσο ψάχνουμε, Σταύρο, τόσο σοκαριστικό γίνεται. Ναι. Αυτή τη φωτογραφία την έχουν κομμένη τα ελληνικά site. Προφανώς. Ναι, για κάποιο λόγο αδιευκρίνιστο. Μηνύματα εδώ. Α, τραβάει αυτή η ιστορία κανένα 48 ώρο βλέπω. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα.
Ωραία. Σοκαριστήκαμε αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν έχω σοκαριστεί καθόλου, αγάπη. Τώρα έχεις σοκαριστεί εσύ. Τι είναι. Κάνα παοξάκι, δεν μπήκε από κάτω. Ακόμα δεν. Πες λίγο πώς είναι το προφίλ, Στέργιο. Βάλε λίγο τα παιδιά σε μια ρότα. Γελένα με J. Με J. Τζέλενα Καρλεούσα. Με U. Ε, καλά, παντού κυκλοφορεί το προφίλ. Μπορείτε να μπείτε να εκφράσετε τη συμπαράστασή σας στη Γέλενα Καρλεούσα. Ξανθιά, και σου λέγα, μάθε σέρβικα, ρε Σταύρο, μάθε σέρβικα τώρα. Ολόκληρη μετάφραση σου έκανα, ρε φίλε. Ολόκληρη μετάφραση. Ωραία πράγματα. Και υπάρχουν φωτογραφίες ακόμα, ρε, τόσες ώρες μετά. Κίτρινο νύχι έχει στο μεταξύ, αυτή κόβεται. Εσένα αυτό σε πήραξε από όλα αυτά. Ναι, φίλε, εννοείται. Ωραία. Α, μελετάς τώρα. Μελετάω. Κάνεις scouting, μάλιστα. Κάνουμε scouting report. Talent profile. Talent profile. Να τι και η Μπούντου μπαίνει στο έργο. Τι μας έστειλε. Βίντεο. Θα ακολουθήσει ανάλυση της Καρλεούσας στο ανάλυση του Barry Press. Τα παιδιά παρακολουθούν την υπόθεση και ο Αντώνης και οι υπόλοιποι. Να πάμε στο διάλειμμα. Να το μελετήσετε ακόμη περισσότερο στο εσείς. Ναι, για να πούμε. Σας. Να πούμε λίγο στα πιο σημαντικά, ας πούμε. Έχουμε λοιπόν μεταγραφές, έχουμε Ουάρδα. Έχουμε θέματα, έχουμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στα σημερινά θέματα του ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, στον Λίμπερο 107 και 4. Σταύρος Κόλκας, Στέργιος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Νομίζω καλύψαμε το θέμα της άγριας κόντρας. Πιστεύω μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Θα τα αφήσουμε. Τώρα, αν βγει κάτι στην πορεία, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Σίγουρα θα εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε το θέμα. Μην το χάσουμε, Στέργιο. Θυμίζω ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο το Σάββατο στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Μετά από πάρα πολύ καιρό, επιστροφή στην Τούμπα. Για πολύ όμως. Για 4 μάτς συνεχόμενα. Ναι, 3 νομίζω είναι 3 καλά. Τρία πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Το οποίο κύπελο ορίστηκε για την 3η 22 Ιανουαρίου στις 7.30. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πιο νωρίς. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά είναι 7.30 ώρα. Και τρίτη κιόλας. Ναι. Θα μπορούσε να είναι Τετάρτη, ας πούμε. Τρίτη λοιπόν, στις 7.30 θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ να όχι απλά να καλύψει την ήττα, να την υπερκαλύψει και να προκριθεί έτσι άνετα και ωραία στους 8 του κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Αλλά μέχρι τότε προηγείται το παιχνίδι μετά τον Πανιόνιο. Σαφώς όχι τόσο μεγάλων απαιτήσεων όπως αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός, αποτελεσματικός για να πάρει την 8η νίκη σε 8 μάτς στην Τούμπα στο φετινό πρωτάθλημα. Ναι, και ξέρουμε και να έχει τι Πανιόνιο θα δούμε. Ναι, κλεισμένο εντάξει στο μισό γήπεδο, δεν ξέρω αν είναι και ακόμα πιο πίσω. Ναι, έχει και κάποια θέματα το Πανιόνιο γενικά. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να μείνει εκεί. Ξέρουν όλοι και το λένε και ξεκάθαρα ότι κάθε αγώνας έχει τις δικές του δυσκολίες, προφανώς. Μπορεί η απόσταση στο συνοχτό να διατηρήθηκε, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει τελειώσει κάτι προφανώς. Και δεν θα το κάνει κιόλας. Πρέπει να πάει με γκάζια μέχρι το τέλος. Ακόμα και αν φτάσει στιγμή. Μακάρι να έρθει γρήγορα να κλειδώσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ναι. Πρέπει να πάει τρελαμένος μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία αγωνιστική. Κοίτα, μη τι άλλο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λουτσέσκου και οι παίκτες σου νομίζω το έχουν δείξει ότι στο πρωτάθλημα είναι πάντα σε πολύ ψηλά στάνταρ συγκέντρωσης σε κάθε αγώνα. Αυτό καλούνται να κάνουν και στη συνέχεια. Από άκουσα το Σάββατο δεν έχει σίγουρα το Μάτος. Ναι. Το χάνει το παιχνίδι. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμο ο Κάνιας σήμερα. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία, ναι, για τον Πάσμα Πανιόνιο. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, αν θα είναι διαθέσιμος κανονικά. Καλησπέρα, ο παιδιά, Κάνιας από Πειραιά. Λέει ο Γιάννης, καλή εκπομπή, μεγάλη νίκη χθες στο βόλεϊ. Θα αναφερθούμε, Γιάννη, μετά τη μία. Τι άλλο, πέρα από Μάτος Κάνιας, είναι εκτός φυσικά Βέρμπλουμ κλασικά, ναι, εντάξει. Δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα από τις κλωτσιές. Σάκοφ που έφαγε, έκανε και κάτι ράματα στο γόνατο. Και αυτό θα δούμε σήμερα σε τι κατάσταση θα δούμε σήμερα που ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Έχετε στείλει η πρώτη για τα εισιτήρια. Συνεχίζει και στέλνετε μέχρι τις 2 παρά κάτι.
FM και ενώ πάω, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην υπόθεση Γιαννούλη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ πιέστηκε και πιέζει και τον Ατρόμητο και Γιαννούλη σε μια συμφωνία που αν γίνει, αν ολοκληρωθεί, νομίζω θα είναι κερδισμένες όλες και οι δύο ομάδες. Μιλάμε για ένα deal πολύ βολικό και για τους δύο. Και αναφέρουμε το εξής. Απ' τη μία, ο ΠΑΟΚ θέλει πίσω τον Γιαννούλη που θα τον πάρει έτσι κι αλλιώς 6 μήνες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γιαννούλη γιατί βλέπει ότι ο Μάτος είναι. Δεν είναι καλά, τέλος πάντων. Deformé. Αυτή είναι η λέξη. Και θέλει να έχει την επιλογή του Γιαννούλη στα δεξιά και του Βιερίνια στα αριστερά. Μια επιλογή που δεν την έχει δεδομένη χρονική στιγμή. Ή το ανάποδο. Βιερίνια στα δεξιά, Γιαννούλη στα αριστερά. Τι είπα εγώ τώρα, ρε. Το αντίθετο είπες εσύ. Γιαννούλη στα Γιαννούλη δεξιά, είπες Βιερίνια στα αριστερά. Μάλλον έκανα λάθος εγώ. Ναι, το άλλο δηλαδή. Ναι. Αριστερά ο Γιαννούλη, δεξιά ο Βιερίνια. Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία του ΠΑΟΚ γιατί όταν μπαίνει ο Τόσκα σε αυτό το ρόλο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει επιθετικό γενή μπακ. Δεν ανεβαίνει καθόλου. Ο Τόσκα δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει και την κουλτούρα, είναι πολύ στατικό μπακ. Είναι τρίτο στόπερ σε τριάδα ουσιαστικά. Ο Τόσκα το έχουμε πει και άλλες φορές. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει την επιλογή του επιθετικού γενή μπακ που του δίνει πάρα πολύ σημαντικό πλάτος μέσα στο γήπεδο για να ανοίξει κλειστές άμυνες. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ είχε αποφασίσει ότι με τον Νουάρντα δεν πάει άλλο. Και τώρα ξέχωρα τι λέει ο κόσμος, τι κάνει, τι ράνει, παιδιά. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, εσείς ξέρετε ένα 5%, εμείς ξέρουμε ένα 25% και ο ΠΑΟΚ ξέρει ένα 100% του πώς διαχειρίστηκε την υπόθεση Γουάρντα. Και σε κάποια φάση και η υπομονή έχει τα όρια της. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει τον γκρουπ του και όχι τον καθένα ξεχωριστά. Του δίνεται η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να επαναφέρει τον Ενρίκε στο ρόστερ που είναι ένας game changer όπως είναι ο Γουάρντα να έρθει από τον πάγκο, δηλαδή να ανακατέψει λίγο την κατάσταση. Άρα λοιπόν και σε επίπεδο αριθμών, μάλλον είναι καλύτερο από τον Γουάρντα. Ναι, game changer με νούμερα που δεν το έχει ο Γουάρντα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν το έχει, το είχε στον Ατρόμητο. Βέβαια δεν το έχει γενικά, στον ΠΑΟΚ δεν το βρήκε ποτέ. Συμβαίνει και αυτό. Ο Ατρόμητος παίρνει ο Άρντα που με Μπρούνο, Ουκράη και Κουλούρη κάνει μια τετράδα μεσοεπιθετικά απίστευτα καλή. Και όπως φαίνεται θα κλείσει και τον Κατράνη από τη Σεντετιέν που τον είχε δώσει ο ίδιος για να καλύψει τη θέση του Γιαννούλη. Άρα μιλάμε για ένα deal win-win και των δύο πλευρών. Γελάω με αυτούς που λένε α, το παράδειγμα το έτσι και αλλιώς. Το παράδειγμα, παιδιά, είναι αυτό που μου κόψε, το μοναδικό που μου κόψε βαθμούς. Ναι. Εντάξει, όλοι οι άλλοι πήρατε. Ναι, πήρατε. Εκ των τριών, the longer one. Mm-hmm. Που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Δεν είναι. Είναι ποδοσφαιρική οι λόγοι που γίνεται όλο αυτό. Οι λόγοι που γίνεται όλο αυτό είναι. Βολική η λόγη και για τις δύο πλευρές. Εδώ μιλάμε τώρα ουσιαστικά ο Ατρόμητος χωρίς να έχει δικό του παίκτη θα αναβαθμιστεί το ρόστερ του. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει τη δουλειά του. Φιλάκια πολλά στον πάπο στη γιαγιά. Που έλεγε ένας φίλος μου. Μακάρι να ολοκληρωθεί άμεσα από ό,τι φαίνεται ο Γιαννούλης θα επιστρέψει. Μακάρι να ολοκληρωθεί άμεσα με αυτήν την μορφή. Το ερωτηματικό στην προκειμένη περίπτωση είναι τι γίνεται με τον Νουάρντα, αν δέχεται να πάει εκεί. Επειδή ακούγεται για πρόταση από το εξωτερικό όλες οι προτάσεις που έχουν γίνει για τον Νουάρντα είναι ο φίλος του φίλου ρώτησε, έκανε, έρανε. Μιλάμε για τίποτα επίσημο και τίποτα σοβαρό. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, ρώτησε η Μπεσίκτας για τον Νουάρντα χωρίς την διάθεση να δώσει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μας το δίνετε μας. Χωρίς να πει, σας δίνουμε αυτόν. Πού έχεις πρόβλημα στο 6. Έχω έναν που βαρούσε τη μάνα του τριών μηνών. Ναι, τον ναι. Θέλετε. Εντάξει. Δεν υπήρχε τέτοια προσέγγιση. Άρα λοιπόν. Το κεφάλαιο Γουάρντα και ΠΑΟΚ κλείνει. Ή θα κλείσει με τον παίκτη να πηγαίνει στον Ατρόμητο. Ή θα κλείσει με τον παίκτη να παρακολουθεί από τα επίσημα θητεία σένα τα παιχνίδια. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να μας συμπαθεί κάποιος ή αντιπαθεί κάποιος έναν παίκτη. Όταν η προσφορά του και η συμπεριφορά του δεν είναι αυτή που πρέπει, χωρίς να βγάζει κακία, είναι τέτοιο παιδί. Αλλά ένας οργανισμός δεν μπορεί να το αντέξει αυτό για πολύ καιρό.
Ένα οργανισμό που κάνει τον αθλητισμό. Αυτό, ναι. Όταν εγώ πρέπει να διατηρήσω ισορροπίες μεταξύ προσωπικότητων τύπου Βιερίνη, Αμάτος, Βαρέλα, Μαουρίτσιο. Μπίσεσβαρ, παιδιών που είναι γηγενείς και έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση του περιβάλλοντος, όπως είναι ο Πέλκας, όπως είναι ο Μαλεζάς, όπως είναι τέλος πάντων παιδιά τα οποία ξέρουν το κλαμπ. Εντάξει, όταν πρέπει να διατηρήσω ισορροπίες με παιδιά τα οποία δεν είναι ικανοποιημένα ακόμη στη διαπραγμάτευση της ανανέωσης, ωραία, και γίνεται ένα παιχνίδι τώρα και έχω και από εκεί μουρμούρα. Όταν τέλος πάντων έχω χάσει έναν παίκτη πολύ σημαντικό όπως είναι ο Πρίγιοβιτς και προσπαθώ να εντάξω τον ΑΚΠΟΜ, ωραία, στην επόμενη μέρα και έχω και αυτό το άγχος, δεν μπορώ να ασχολούμαι με βλακίες όλη την ώρα, ναι, σαν οργανισμός. Δεν μπορώ να αυτό λέω, πρέπει να παίξει, ναι, ο Ward. Θα μου πεις τώρα, ναι, το πρέπει να παίξει το ορίζει ο προπονητής. Αυτό. Δεν απασχολεί κανέναν άλλον το ποιος θα παίζει. Πληρώνεται για αυτό το λόγο. Και εγώ σου λέω, έμπαινε σε αλλαγή προχθές. Και δεν παίξει και εδώ το Σάββατο. Πάλι θα γινόταν αυτό. Πάλι θα γινόταν αυτό. Ναι. Δεν έχει λόγο, δεν έχει νόημα αυτό. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει δύο project ίδια, κακώς, ναι, αλλά έχει δύο project ίδια στη συγκεκριμένη θέση. Το Λιμιό και το Ζαμπά. Ωραία. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν υπάρχει ο χώρος. Και ο Κατούρη είναι δυσαρεστημένος που δεν παίζει. Φαίνεται στα μούτρα του. Ωραία, αυτά που είναι σαν την όλευτη που πάει. Ωραία. Ναι. Αλλά μπαίνει σε Τρίπολη και μου κάνει 5-6 ενέργειες με παίκτη λιγότερο και μου απολοφά πίεση. Κάνει τη δουλειά. Θα μου πεις αυτή η δουλειά είναι 1 εκατομμύριο. Όχι, γι' αυτό τίθεται θέμα του να αποχωρήσει αύριο πρόταση. Αλλά όσο είναι εδώ, είναι εδώ. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω για διάφορο. Μπορώ να το κατηγορήσω ότι δεν είναι value for money. Ότι δεν έχει προσφέρει αυτά που περιμέναμε. Αυτό πληρώνουμε. Ναι. Ωραία. Γιατί αν τον πλήρωσε τον Κατουρί 250 χιλιάρικα. Ναι, δεν θα κάναμε, okay, κουβέντα τώρα, μια χαρά. Θα υπήρχε στο μήνυμα. Μην εδώ στον ΠΑΟΚ, σε κάνω άγαλμα. Αλλά όταν πλήρωσε ένα 100. Ναι, περιμένεις άλλα πράγματα. Ακριβώς. Και νούμερα και, ναι, γενικότερα. Εδώ λοιπόν για να τελειώνει το παραμυθάκι, γιατί βλέπω και σχόλια στο Facebook από εδώ, από εκεί, ο Άρτα, τον Αδική, ο Ρουμάνο, η Νιφίτσα, το ένα, το άλλο. Ο Ρουμάνο πληρώνεται, παιδιά, για το ποιο θα παίζει. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε η Αγάπη, ούτε ο Στέργιος, ούτε ο Χρήστος, ούτε η Μαριλής έξω. Και αυτό που πληρώνεται έχει την ομάδα πρώτη με 8 βαθμούς διαφορά. Μα και όσες φορές μπήκε. Και πέρσι πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, και όσες φορές μπήκε ο Άρντα, πιο πολύ τον εαυτό του πάλι κοιτούσε. Καμία σύνδεση με την ομάδα. Επειδή ακριβώς το έχει πει και ο Σταύρος πολλές φορές, το γνωρίζουμε όλοι. Κακό παιδί δεν είναι. Το είπε και πριν από λίγο. Mm. Γι' αυτό το λόγο είχε τόση συμπάθεια στην ομάδα και έχει, φαντάζομαι. Ναι. Δεν τον μισεί κανένας. Γι' αυτό τον αγαπάει και η οικογένεια Σαββίδη. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκου του έδωσε τόσες ευκαιρίες. Του έδωσε ευκαιρίες, ρε παιδιά. Του έδωσε. Μετά το παιχνίδι που έφυγε από την προπόνηση. Του έδωσε ευκαιρίες. Αλλά κάποια στιγμή όλα αυτά τελειώνουν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν προσαρμόζεσαι σε μία, δεν προσαρμόζεσαι σε δύο. Την ποιότητα την έχει και τα χαρακτηριστικά. Το έχει δείξει και στον Αντρόμητο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει το βήμα. Δεν θα λείψει από κανέναν, είναι η προσωπική μου άποψη, ο Άρντα. Και να λείψει. Ωραία. Δεν θα λείψει για ποδοσφαιρικούς λόγους. Αλλά είναι οι λόγοι τόσοι πολλοί πλέον που πρέπει να κοιτάμε την ομάδα. Στέλνει ο φίλος ο Αντώνης ένα μήνυμα, ας μας δώσει η Μπεσίκτας τον Γκάρι Μέντελ. Το Μεδέλ. Ναι. Χιλιανός αμυντικός μέσος παιχτάρα. Ας τους κάνουμε τράμπα με Ουάρντα. Ναι. Τι ωραία μούτρα είναι. Τι ωραία μούτρα είναι. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Αλλά μεγάλο ηλικία, πόσο θέλει. 31. 31 είναι. 31. Φτάνει το 31. Γενικά είμαι φανατικά υπέρ της επιλογής της επιστροφής Γιαννούλη πίσω. Δεν το συζητάμε αυτό. Από το καλοκαίρι το ήθελα. Το θεωρούσαμε και δεδομένο και ο ίδιος ο παίκτης το θεωρούσε δεδομένο και ξύπνησε ένα πρωί και δεν ήταν δεδομένο. Αλλά τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος χρειάζεται να ανέβει στάτους. Αυτό το εξάμεινο είναι πάρα πολύ καθοριστικό και για τον ίδιο εφόσον γυρίσει. Για να δείξει ότι η μια μισή σεζόν στον Ατρόμητο ήταν καθοριστική για να σταθεί στον ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει ότι με το που ήρθε ο Γιαννούλης κατευθείαν έγινε ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι. Αλλά σίγουρα θα έχει την ευκαιρία να πάρει συμμετοχές και το καλοκαίρι να είμαστε σίγουροι για το που βαδίζουμε. Εντάξει, στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί η θέση του αριστερού μπακ, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να την κλειδώσει για πολλά χρόνια. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι υπάρχει θέμα για το Σταφυλίδη το καλοκαίρι. Να έχει δηλαδή ένα δίδυμο Ελλήνων Σταφ Γιαννούλη. Αυτό που είπες, για 5 χρόνια το κεφάλι. Εντάξει, ο Σταφ παίζει και όπου θες παίζει. Αμυντικό χαφ παίζει, στόπερ παίζει, όπου θες παίζει.
Εντάξει, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Έχει και την εμπειρία πλέον. Δηλαδή το ρόλο του Τόσκα, να τον παίζει ο Σταφ. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Που μπορεί να σου δώσει παραπάνω μια λύση, ας πούμε. Ναι, και επιτέλους να δούμε ένα χτύπημα στη μένη μπάλα με αριστερό πόδι. Δηλαδή έχει ανακτήσει ο εγκέφαλός μου με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε αριστερό πόδαρο. Τι με κοιτάς? Ο Λεβέκ δεν λύθηκε το συμβολίο του. Δεν λύθηκε. Δεν λύθηκε. Δεν λύθηκε. Αυτό τι γίνεται, το πληρώνουμε ακόμα. Υπάρχει ακόμα και στο site. Ε. Υπάρχει ακόμα. Πληρώνεται ακόμα. Στα δικαστήρια είμαστε. Δεν πρέπει να πάγωσε το. Για πολύ καιρό. Ναι, και τώρα που βρίσκει το Λεβέκ, τι κάνει. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφασίζει να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή 650 χιλιάρικα. Μα η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό που έχει ξεκινήσει πάλι από χθες η κουβέντα για τον Βιερίνια με τον ερχομό Γιαννούλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ενδεχόμενο κατευθείαν να δούμε τον Βιερίνια σε θέση μπροστά, στα αριστερά. Τον ανέβη δηλαδή ο Βιερίνια. Συζητιέται και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πολύς... Αυτό. Γιατί έχουν κολλήσει πολύ με αυτό το πράγμα? Δηλαδή το θεωρούν πολύ δεδομένο. Αυτό που είπε ο Σταύρος είναι η αλήθεια. Και εγώ λόγω της κατάστασης του μάτους. Ναι. Που δεν διανύει ούτε καλή, μια περίοδο καλής παρουσίας. Παραμένει λίγο έτσι τσατισμένος με όχι τόσο καθαρό μυαλό. Οπότε ναι. Καλό θα είναι. Γιατί ακόμα η σεζόν είναι μεγάλη. 21 παιχνίδια, αν πάω ο ΠΑΟΚ φτάσει μέχρι το τελικό, θα υπάρχουν τιμωρίες όπως υπάρχει τώρα. Ναι, μάτος, μπορεί να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, μπορεί 1,200. Οπότε καλό είναι να μην πιάνει την καρδιά του Λουτσέσκου όταν δεν έχει στη διάθεσή του τον Μάτος. Ή τον έχει και δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Ναι. Οπότε με ένα δικό του πεδίο ΠΑΟΚ λύνει με μία κίνηση αρκετά θέματα. Ναι. Και αυτό που λέει και ο Σταύρος θα κάνει καλό και στον ίδιο τον παίχτη. Θα έχει και ένα πεντάμινο πριν το καλοκαίρι που θα ερχόταν κανονικά και θα είναι και πιο εύκολη η μετάβασή του για να είναι ακόμα πιο καλό στη νέα αγωνιστική σεζόν. Ναι, γιατί δεν υπάρχει απέτηση παρουσίας από το πρώτο δευτερόλεπτο. Σταδιακά θα γίνει κομμάτι του τακτικού. Δεν θα πάει καλοκαίρι και άντε στην προετοιμασία πάμε να φορτσάρουμε να κάνουμε ένα. Ναι, μπαίνεις. Ναι. Και παίρνει και τη θέση. Ναι, τέλος πάντων. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχει και λιγότερο άγχος ο Γιαννούλης από τον Άμπινε το καλοκαίρι για να αποδείξει την προετοιμασία κτλ. Κτλ. Ναι, θα είναι πιο εύκολη και η μετάβασή του. Είναι μια παράμετρος και αυτή. Έχει πάλι ένα δημοσίευμα σήμερα για τον Ελκαντουρί και για ενδιαφέρον της Πάρμα. Της Πάρμα αυτή τη φορά, ναι. Από την Ιταλία νομίζω βγαίνει και αυτό πάλι. Σημειώνουν οι Ιταλοί ότι τον παρακολουθεί η Πάρμα, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνεται λόγος για μια συνάντηση με τον ατζέντη του παίκτη. Τώρα ή όλα, ναι. Ναι. Αλλά πάλι δεν βγαίνει κάτι ουσιαστικό. Στο Twitter έχει βγει αυτό πάλι. Που για τον Ιταλία... Καντουρί δεν είναι το δύσκολο να βρει προτάσεις. Προτάσεις ναι. Θα βρει. Προτάσεις τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει. Για να... Δεν πληρώνουν αυτές οι ομάδες αυτά τα νούμερα. Και η Σαμπτόρια που έχουν πιο πριν. Η Σαμπτόρια πρώτα απ' όλα συνήθως πληρώνει project, δεν πληρώνει μεγάλου ηλικία. Που δεν είναι μεγάλο κατουρί, 28 νομίζω είναι. Ναι. Αλλά δεν έχει μεταπολιτική αξία τέλος πάντων. Η Πάρμα και το Κιέβο και όχι, η Μπολόνια. Με τριμμένα κουκιά. Που μπορούν να αγοράσουν τον κατουρί γιατί καίγεται. Ναι. Ναι. Δεν δίνουν αυτά τα νούμερα. Γιατί δεν είναι μόνο θα πάρει το συμβόλαιο αυτό, θέλει και προμήθεια ο Ραϊόλα, θέλει ο ένας, θέλει ο άλλος. Θα τους βγει δηλαδή ένα 600 θα τους βγει. Και είναι ο Ραϊόλα, δεν είναι και πιο εύκολος άνθρωπος στον πλανήτη γενικά. Εντάξει, έχει απέτηση. Ναι, εντάξει, προφανώς. Σου λέει αν θες να τάξεις καλά μαζί μου, δώσε ένα 500 προμήθεια. Ναι, ναι. Στην περίπτωση του Καντουρί, 700 έγραψε το κοντέ. Μήνυμα του φίλου του Γιάννη, όχι για τον Πειραιά, άλλος Γιάννης. Πάμε για το 3-3 στην Τούμπα. Για μένα καλή τεσσάρα της ΑΕΧ στα Γιάννενα αναφορικά με το επόμενο εντός έδρας. Στους Ζωσιμάδες. Για να το κάνουμε και μια αναφορά αυτό που λέει ο φίλος. Η Άκη ήταν εξαιρετική στο πρωτομήχρονο. Ο Πετράκης κοιμήθηκε όρθιος. Δεν το συνηθίζει. Κοιμήθηκε όρθιος αυτό. Ουσιαστικά παρουσίασε ένα σχήμα ιδιαίτερα φιλόδοξο το Γιάννενο. Καθόλου σφιχτό. Τώρα ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να σφίξει λίγο. Mm-hmm. Εντάξει, όσο και τον Κλάους. Ναι. Του δίνουν το πέναλτι να πάρει ψυχολογία, να βάλει ένα γκολ. Δεν.
Πάλι στη γωνία που βολεύει τον Μπάρκα το στείλε. Διάβασέ τον τουλάχιστον. Ναι, δεν του βγήκε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα. Δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για Βολατίνη θα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Ωραία, σε τι φάση είναι η μεταγραφή. Έχουμε και μια συνέντευξη. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα των μία. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Πανιώνιος FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Και επειδή έχουμε πολλά μηνύματα γιατί δεν ανεβαίνουν κάθε μέρα οι εκπομπές του ΠΑΟΚ 24, θα λυθεί το πρόβλημα εντός της εβδομάδας. Αυτό έχω να σας πω. Γιατί πολλοί μας ρωτάτε γιατί δεν μπορείτε να ακούσετε μέσω του YouTube και του διαδικτύου την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Μέσα στη εβδομάδα θα έχουν λυθεί τα πάντα και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Να μπούμε, Σταύρο, λίγο στο θέμα Μπονατίνη. Νομίζω ότι κάπου κολλάει. Έτσι φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ σκέφτεται, αρχίζει και σκέφτεται ότι είναι μεγάλη επένδυση. Δεν θα το σκεφτόταν αυτό αν είχε δύο φορ στα 30, 31, 32. Δηλαδή να δημιουργήσεις έναν παίκτη με τα πολιτική αξία. Είναι αυτό που συζητούσαμε χθες. Εντάξει, έχει δύο 23χρονους τον ΑΚΠΟΜ, διεθνή με τις μικρές εθνικές της Αγγλίας, προϊόν της Arsenal που στο Βέλγιο τη μοναδική φορά που έφυγε από τη χώρα του έκανε τη διαφορά στο δεύτερο μισό. Σωστό. Εντάξει. Και τα πρώτα δείγματα γραφής του είτε με μικρή συμμετοχή που είχε μέχρι τώρα ήταν καλά, είτε προχθές στο 90 λεπτό παρότι δεν βγήκε στον γκολ ήταν πάρα πολύ σημαντικός για να φύγει ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 0-3. Είναι στα δύο από τα τρία γκολ μέσα. Ναι. Σε διαστικά έπαιξε πολύ καλά. Ναι, ναι, κίνηση πολύ. Είδαμε και με την ομάδα του Ριπρές το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Τσούμπα έχει δύο επαφές με την μπάλα και στην πρώτη πίσω πάσα και στην αλλαγή παιχνιδιού με τον Μπίσεσβαλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί εκεί ο Πρίγιοβιτς στην πρώτη μπάλα. Ναι. Και να δώσει την ευκαιρία στον Μπέλκα να βγει στην πλάτη, ναι, στο ανοιχτό γήπεδο, ως second striker, να είναι το πάτημα για να απλωθεί το παιχνίδι. Εντάξει, έχει καλά στοιχεία τέλος πάντων ο ΑΚΠΟΜ, το βλέπουμε όλοι, δεν είναι κάτι που μας ευνηδίασε. Ωραία. Προφανώς ήθελε χρόνο και αυτός. Θέλει και θέλει ακόμα χρόνο. Ναι, και θέλει χρόνο. Και από τη στιγμή που πάω, λοιπόν, έχει τον ΑΚΠΟΜ, 23 ετών, και τον Κουλούρη, που έχει 17 γκολ σε 18 παιχνίδια με τη φανέλα του Ατρομήτου και επιστρέφει το καλοκαίρι. Άρα το να πάρει με μεγάλη επένδυση τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο ενίκιο και 5-6 αγορά το καλοκαίρι. Ή 5-6 αγορά από τώρα ή 7 από τώρα. Και συμβόλαιο 1+. Εντάξει. Το να πάρει τρίτο παίκτη για να χτίσει με τα πολιτική αξία. Ναι. Νομίζω ότι... Δεν έχει νόημα, δεν έχει λογική, δεν έχει τίποτα. Ναι. Όχι, νομίζεις, έτσι είναι. Ναι. Εντάξει. Τώρα, το τι θα συμβεί είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει φόρ. Του Κεσέρου το θέμα που παίζει είναι μεγάλο ηλικία. Ναι, αλλά ο Κεσέρου θες έναν έμπειρο, εντάξει, ο οποίος έχει 20 γκολ τώρα μέχρι τώρα στη σεζόν. Ναι. Έχει. Τα λέγαμε 20 γκολ, ναι. Θες και έναν έμπειρο για να βγάλεις τη χρονιά. Και που δεν θα έχει απέτηση να παίξει. Άντε δεν παίρνει τον Μπέκνε, πολλά τα λεφτά, το δέχομαι. Ναι. Ωραία. Του Κεσέρου είναι η ηλικία πάλι. Άλλη κουβέντα. Ναι ρε παιδιά, δεν μπορώ να πάρω μικρό γιατί έχω μεταπολιτική αξία. Δεν μπορώ να πάρω 32χρονο γιατί είναι μεγάλος. Αλλά πρέπει να πάω σε λύση 28χρονου, 29χρονου. Και πού θα βρω καλό 28χρονου, 29χρονου. Δεκέμβρη. Γενάρη μήνα. Και φόρμα και γκολ. Εκεί να δεις πόσα θα πληρώσεις. Είναι δηλαδή... Τέλος πάντων, σίγουρα έχει ρεμίσει ο ΠΑΟΚ μετά το διπλό στην Τρίπολη. Βέβαια. Και το σκέφτεται λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Για γιατί άμα χάναμε την Τρίπολη, πάει ΠΑΟΚ και ανακοινώνει τον Μάρκους Μπέρκ και κλάμα τα λεφτά, πάντα 10 με τον Πρίγκοβιτς κατευθείαν αντίο ζωή. Εντάξει. Αλλά τώρα το 0-3 και με τον τρόπο που ήρθε, που το βασικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν ήταν η επίθεση, αλλά ο άξονας μεσαίας γραμμής. Εγώ λοιπόν τι θα έκανα σε Σταύρος. Που εννοείται ότι ό,τι θα έκανα εγώ σε Σταύρος, πάω κάτι αντίθετο. Εντάξει.
Αυτό έχει καταγραφεί στην ιστορία μέχρι τώρα. Εγώ τι θα έκανα. Ο Κεσέρο έχει 500.000 buyout. Θέλει και 800.000 αυτό. 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Ένα 200 και 500, ένα 700. 12 πήρα. Μου μένουν κάβα μαζί με την προμήθεια μανατζερικά το ένα το άλλο. Μου μένουν κάβα 10. Ναι, ναι. Εξαργυρώνεις τον Ροντρίγκες με τον Κεσέρο. Και σου μένει το Βαλάντιο. Ποιο Ροντρίγκες. Κατά που πήρες, τον Γκάρι. Ναι, 12. Ναι. Ωραία. Καλύπτομαι στη θέση. Καλύπτεσαι. Και κάνω μία επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ σε στο κεντρικό χαφ σε καλή ηλικία. Και τελειώνει το παραμυθάκι. Πάμε μετά να ολοκληρώσουμε τη σεμνή τελετή. Γιατί δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του Βέρμπλουμ, ρε παιδιά. Ο Βέρμπλουμ δεν κάλυπτε τον Κάνιας. Ο Κάνιας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Κάνιας δεν έχει συμβόλαιο. Δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ σαν οποιοδήποτε άνθρωπος να εγγυηθεί ότι το μυαλό του Κάνιας θα είναι προσγειωμένο μέχρι το τέλος. Και επειδή κερδίσαμε στην Τρίπολη με Σάχοφ Μαουρίτσιο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύσαμε να χάσουμε εξαιτίας αυτού του λόγου. Ναι. Άρα λοιπόν, πας στη φθηνή λύση στα φόρ για να καλυφθείς. Με τον Ακπομπ να έχει το ξεκάθαρο νούμερο 1 και να έχω τη βοήθειες από πίσω. Μην το λες έτσι και φθηνή. Δεν είναι φθηνή. Φθηνή για τα δεδομένα Μπονατίνι Μπέρκ. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Μας ακούσει κανένα, νομίζω ότι αν δώσουμε 2 εκατομμύρια για τον Κεσέρο είναι και φθηνή κιόλας. Για τα δεδομένα του τωρινά. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω εγώ. Γιατί συνδυασμός αξίας παίκτη, buyout, ωραία, timing, γνώση της αγοράς ότι και για το κόλο σου, ωραία, και πολλά άλλα. Και ότι έχεις χρήμα κιόλας. Είναι φθηνή. Εντάξει. Άρα λοιπόν, το λογικό είναι, το λογικό, the logic one, καλά το είπα. Πολύ καλά. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι να πάω σε μια λύση δεύτερης ταχύτητας με αποδεδειγμένα καλό παίκτη και να επενδύσω στον άξονα της μεσαίας γραμμής Μάριο Μπλάνκο που ήρθες εδώ, πολύ ωραία ήρθες, περιμένουμε να δούμε δουλειά σου, όλοι λένε ότι το κατέχεις, όλοι λένε ότι το κατέχεις, εντάξει. Πείσε λοιπόν το μεγαλομέτωχο, επειδή τώρα ήρθες και εμείς το τρώμε το λούκι καιρό. Χρόνια, ναι. Να καταλάβεις, άνθρωπέ μου, ότι και εγώ είμαστε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, γιατί μας λείπει ταχύτητα και δύναμη. Σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν κατσαπλιάδες. Βαράνε. Ο Ιγκλέσιας έκανε καριέρα στην Ελλάδα, ωραία, με περισσότερες επαφές τη χάρα του με αντίπαλο παρά τη χάρα του με την μπάλα. Γόνατο, αστράγαλο. Ναι. Γεγονός. Και αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται για τον Χαφ. Έχει περάσει. Δεν γίνεται. Παραπάνω από ένας μήνας πλέον. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικά μας τα παιδιά. Με τις ανανεώσεις. Με το Χαφ τώρα. Ναι. Είναι και αυτό. Περνάνε οι μέρες. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Ναι. Τέλος πάντων, δεν γίνεται να μην πάρουν χαφ. Το θέμα είναι να πάρουν και λίγο γρήγορα. Δεν γίνεται να μην πάρουν. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Θα είναι έγκλημα. Ναι. Επειδή του Σάχοφ η υπόθεση έχει περάσει ότι δεν θα ανανεώσει. Δεν είναι έτσι. Αν είναι ένας να ανανεώσει μεταξύ Σάχοφ και Κάνιας, είναι ο Σάχοφ. Για χύψη λόγους. Δεν είναι τελειωμένο του Σάχοφ το θέμα. Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Απλά το καλοκαίρι θα έχουμε Μαουρίτσιο Βέρμπλουμ, ερωτηματικό Σάχοφ 3, Μπαλογιάννης. Πρέπει να υπάρχει χώρος για τον Μπαλογιάννη 4. Ωραία. Δεν ξέρω θα γίνει με το Χαρίση, δεν το βλέπω και πολύ ζεστό το θέμα. Ωραία. Και πρέπει να πάρουμε έναν ακόμα, έτσι και αλλιώς. Έτσι το χρειαζόταν. Ναι, που είναι γρήγορος και δυνατός. Ναι. Αυτά είναι, παιδιά, τα θέματά μας. Το ψάχνεις από πέρσι, βέβαια. Το ψάχνω, είπαμε, 17 ναι. Ιουλίου του 17 έγραψα πρώτη φορά για τον Εσίτη. Ναι. Ότι έναν τέτοιο. Τι ωραίος, Τίποτα, ρε, άμα δεν το ταΐσεις δύο μέρες, μπορεί να φάει δύο αντιπάλους. Ο οποίος παίζει, δεν παίζει εκεί, δεν είναι και δύσκολη περίπτωση.
Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ είδα ένα παιχνίδι τώρα και είπα ότι έναν τέτοιο, όχι αυτόν. Εντάξει. Ναι, αυτός τώρα μπορεί, ξέρω εγώ, να βαράει συμπαίκτες στην προπόνηση, δεν το ξέρουμε. Μια μελέτη στο σκάουτινγκ πρέπει να γίνεται. Για όλους τους παράγοντες. Για όλους τους παράγοντες. Άρα λοιπόν. Εντάξει, όμως υπάρχει το κενό. Και σε αυτή τη φάση, ειδικά τώρα, ουσιαστικά έχεις μείνει με ούτε τρεις αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τώρα σήμερα αν ο Κάνιας θα είναι διαθέσιμο στο Σάββατο ή όχι. Και σε τι κατάσταση είναι. Λογικά θα είναι. Ναι, αλλά είδες και προχθές που χτύπησε, ας πούμε, ο Σάγοφ. Πάλι σε πήγε η καρδιά σου. Υπήρχε ο Παλογιάννης, βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια με δύο ή με τρεις. Να μην έχει ούτε τέταρτη επιλογή, ας πούμε. Και να φοβάσαι να χτυπήσει κάποιο. Αν πιστεύανε στον. Αν πιστεύανε. Όλοι πιστεύουν στον Παλογιάννη. Ναι. Ότι να αν ήταν το ύφος τη σεζόν τέτοιο ώστε να μπει και ο Παλογιάννης, θα ήταν άλλη κουβέντα. Η παιχτάρα Μπαλογιάννης. Ναι, αλλά τώρα με αυτή την πίεση. Εγώ δεν τον έβαζα. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Τσέσκο που δεν τον βάζει. Ναι. Όταν παίζει με το πιστόλι στο κόταφο σε κάθε παιχνίδι. Όταν πρέπει να πάει στην Τρίπολη και του ακυρώνουν καθαρό γκολ και βγάζουν τον αντίπαλο τέτα τέτα από θέση offside. Αυτό ναι. Του φορτώνει μετά όλη την πίεση. Δηλαδή και ο Μπαλογιάννης για να μπει πρέπει να μπει με διαχείριση. Όχι μπε κανονικά. Βρε, εγώ τον έβαζα και έτσι. Αλλά τι να πω τον Τσέσκο. Εγώ το έμα απ' έξω. Όχι, απ' έξω. Εγώ με το Λουτσέσκο είμαι σε αυτό. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη πίεση. Για το εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά μας, αυτή η γενιά δηλαδή που έρχεται, το αντέχει αυτό. Η 99-2000, είναι όλοι σε επίπεδο νοοτροπίας και γνώσης του που βρίσκονται σε τόσο υψηλό στάτους που δεν τους φοβάμαι. Δεν μπαίνω παρογιάς με τα σπάτα, εντάξει, χωρίς πίεση. Ναι, έκανε. Πρώτη ενέργεια, 20 μέτρα κάθε. Ναι. Μαζί σου. Δεν τον φοβάμαι και εγώ. Και ο Λίρατς μου τον είχε πει. Ναι. Είναι μια φουρνιά με ταλέντο. Με ταλέντο. Καλοί αθλητές όλοι τους. Και. Και νοοτροπία σωστά δομημένη. Αν μιλήσει μαζί τους δηλαδή, δεν έχουν το κλάνο γαμπρίστικο. Έχουν το βλέμμα ότι είμαι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν λένε πολλά, δεν είναι σαλιάριδες. Δεν έχει τέτοιους. Δεν θα ανεβάσω στο Instagram την κάθε βλακεία, δεν θα γράψω στο Facebook, δηλαδή είναι άλλα παιδιά. Ναι, ότι γενικά παίζω στον ΠΑΟΚ τέλος πάντων. Ναι, είμαι στον ΠΑΟΚ τέλος. Τα παιδιά αυτά χθες κερδίσαν τον Αστέρα Τρίπολης, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, 0-1 ο Τσαούσης. Το ημίχρονο έκλεισε με ανατροπή του Αστέρα 2-1. Στο 80 ο Πουρνάρας, στο 82 ο Σαλαμούρας έκαναν το 2-3. Και δεν ήταν η βασική ενδεκάδα, ήταν. Ναι, με πολλές αλλαγές. Αήττως παραμένει ο ΠΑΟΚ, 43 βαθμούς, συν 10 από την ΑΕΚ, συν 13 από τον Ολυμπιακό. Παίζουν γενικά διψήφοι. Προσπαθεί να μοιράσει το χρόνο ο Γκαρσία. Όχι, διψήφοι αριθμοί διαφορά ναι. Παίζουν λέω, γενικά. Σε όλα τα αθλήματα, ναι. Αλλά σωστά ο Γκαρσία νομίζω. Σαφώς και στοχεύει στον τίτλο. Αλλά αν παρατηρήσετε τις ενδεκάδες που χρησιμοποιεί, προσπαθεί να δώσει. Εντάξει, όχι ίδιες ευκαιρίες, δεν γίνεται, αλλά προσπαθεί να μοιράσει το χρόνο σε όλα τα παιδιά που έχει στη διάθεσή του και καλά κάνει. Για να έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία και να εξελιχθούν και να δείξουν πράγματα. Για να πάμε και στο βόλεϊ, αλλά και στο μπάσκετ, ναι. Πάμε τώρα στο. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τον καλεσμένο μας. Ναι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Έχετε ακόμα. Ευθεία. 20 λεπτάκια για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Πανιώνιος το Σάββατο στις 7.30 στην Τούμπα μετά από πάρα πολύ καιρό. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας και αφού μπήκαμε λίγο στο βόλεϊ, θυμάσαι όσα είχαν γίνει στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ με τον Φιλίπποφ, όλα εκείνα από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Βγήκε η απόφαση για την τιμωρία του Ολυμπιακού. Να κάτσω. Κάνε μια πρόβλεψη, φίλε. Είναι τριψήφιο το νούμερο. Είναι τετραψήφιο το νούμερο. Τι είναι. Είναι έδρα τιμωρία. Τι φαντάζεσαι. Έδρα τιμωρία δεν είναι σίγουρα, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Σταριό, για να μην σε κρατήσω. Νομίζω αγωνία, είναι. Είναι εξωφρενικό το νούμερο. 5.000 ευρώ. 800 ευρώ είναι το πρόστιμο για τον Ολυμπιακό. 800 ευρώ. Σκέψου να μην άκουγε ότι άκουσε ο Φιλίπποφ για ολόκληρο τον αγώνα τι θα γινόταν. Τίποτα. Θα του έλεγαν και μπράβο, ξέρω εγώ. Διοργανώσετε ένα πολύ καλό αγώνα. Συγχαρητήρια. Μπράβο στον αθλητικό δικαστή που τιμώρησε με 800 ευρώ τον Ολυμπιακό. 800 ευρώ. Κάνε το 1000. Μέρεζε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Η ομάδα του βόλεϊ. Οι αθλητικοί δικαστές είναι λίγο τα παιδιά προβληματικά. Ναι. Πάμε λίγο στο καλεσμένο μας. Καλεσμένος μας. Καλεσμένος μας είναι ο Θάνος Τεζής. Θάνο, καλησπέρα από τον Λίμπερο 104,4. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα.
Σε εξαιρετική κατάσταση σας είδαμε χθες, είναι η αλήθεια. Ναι, νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, τραύλη διακοπή, δεν είναι και τόσο εύκολο, απλά εκμεταλλευτήκαμε αρκετά τις δύο εβδομάδες αυτές, μέσα στις γιορτές, και παρόλο που είχαμε αλλαγές στο ρόστερ, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, είναι δύσκολο για σένα να σχολιάσεις λίγο συμπαίκτες ή πρώην συμπαίκτες ή οτιδήποτε, αλλά κακά τα ψέματα τώρα και τα δύο παιδιά τα νέα έχουν δώσει μια απίστευτη ισορροπία για πρώτο παιχνίδι και απίστευτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, εντάξει. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα, εντάξει, τα δύο παιδιά, ιδίως και ο Γκάρετ, ο οποίος ήρθε πιο αργά από τον Λίντς, τον Ολλανδό, έδειξε μια ωριμότητα στο παιχνίδι, παρόλο που ήταν πάρα πολύ λίγες μέρες με την ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον το ρόστερ είναι πάρα πολύ δυνατό και θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα στις προπονήσεις να δουλέψουμε πάρα πολύ. Γίνονται δυνατές προπονήσεις και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε δύσκολες ομάδες και να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στους αγώνες, όπως έγινε και χθες. Υπάρχει κάποιος μέσα στην ομάδα που λέει τον Γκάρετ με το επιθετό του ή το αποφεύγετε διακριτικά όλοι? Κοιτάξτε, ευτυχώς υπάρχουν και τα nickname τα οποία χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια εδώ με τους ξένους παίκτες, γιατί αρκετές φορές δυσκολευόμαστε, η αλήθεια είναι. Ναι. Όχι, γιατί και εμείς έχω ένα δόγμα. Όταν δεν μπορώ να πω ένα επίθετο, λέω το όνομα. Το είδα και τον συνάδελφο, γιατί δεν έβλεπε εσύ τηλεόραση. Ο συνάδελφο στην ΕΡΤ, ο ναυαγός, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τον κύριο. Τον έλεγε και αυτός Γκάρετ. Λέω εντάξει, τελείωσε. Τον φάγαμε, το επίθετο τελείωσε. Ναι, δεν νομίζω. Δεν είναι και εύκολο για μετάδοση, γιατί το παιδί από τη Χαβάη προφανώς. Ναι, έχουν κάποιες ιδιομορφίες στα επιθετά τους. Όχι και ότι εμείς έχουμε τα ευκολότερα για τους ξένους, εντάξει. Όχι, βέβαια. Και αντίστοιχο νομίζουν γιατί. Είναι ακριβώς έτσι. Είδαμε και τον Club Vikes, δεν ξέρω τώρα, αυτό σας έδειχνε και στις προπονήσεις. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας παίκτης τόσο αποτελεσματικός μέσα στο παιχνίδι. Όχι, στις προπονήσεις είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι έχει εμπειρία από πολλά πολλά θέματα. Εντάξει, δεν είναι νέος παίκτης, είναι ένας έμπειρος παίκτης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή αρχή και μας βοήθησε επιθετικά αλλά και στο σέρβις, κυρίως στο πρώτο σετ που ήταν και καθοριστικό νομίζω. Ένας παίκτης που θα βοηθήσει πολύ την ομάδα. Το βασικό είναι ότι κάθε ξένος παίκτης που δεν έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ένα πλεονέκτημα γιατί δεν το γνωρίζουν οι αντίπαλοι. Οπότε νομίζω ότι όσο περνάει το πρωτάθλημα θα γινόμαστε και καλύτεροι ώστε να είμαστε έτοιμοι στο τέλος. Χωρίς να είμαστε ειδικοί στο βόλεϊ και η παρουσία του Club Vike αλλά και του Γκάρετ, μου φάνηκε ότι σας βελτίωσε πάρα πολύ στην υποδοχή, χωρίς να έχω εικόνα από στατιστικά, ήταν το κομβικό κομμάτι του αγώνα αυτό. Ναι, σίγουρα η υποδοχή είναι βασικό κομμάτι στο βόλεϊ, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες οι φάσεις. Έτσι, άμα δεν έχεις καλή αποτελεσματικότητα στο κομμάτι, δεν μπορεί να αναπτυχθεί το παιχνίδι και ουσιαστικά μπορεί να πέσει και τα ποσοστά στην επίθεση. Ο Γκάρετ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά τεχνικός παίκτης. Είναι ανάλογος με έναν άλλο Αμερικάνο που είχαμε πάρει πριν από 3 χρόνια το Γιαμπρός και να ρίχνω από την ίδια συνωμοταξία. Η ίδια σχολή. Ναι. Είναι, νομίζω ότι στην Αμερική σε αυτό βασίζεται κυρίως και ύστερα στη δύναμη και στην επίθεση. Θα βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι που μαζί με τον Άλεξ Σαφάνοβιτς νομίζω ότι θα θωρακίσουν την υποδοχή της ομάδας μας έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα και τα δύσκολα σέρβις φυσικά που θα έχει κάθε ομάδα και κυρίως του Ολυμπιακού που θα είναι και ο βασικός μας αντίπαλος στο τέλος. Ναι, κακά τα ψέματα σε αυτό το κομμάτι έδειχνε να υπερτερεί ο Ολυμπιακός στη φάση που τον παίξατε. Είναι ένα γεγονός αυτό. Σας ανησυχεί το επίπεδο συνοχής, δηλαδή αισθάνεστε ότι σας πιέζει ο χρόνος για να γίνετε ένα δεμένο σύνολο και να ανταπεξέλθετε σε αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί είναι ουσιαστικά, εκεί θα παιχτούν τα πάντα? Όχι, νομίζω ότι τώρα μαζί με τη διακοπή που είχαμε, που κάναμε ένα έτος μήνυ προετοιμασίας, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με την Κομωτινή, μετά έχουμε ρεπό, δηλαδή υπάρχει αυτός ο μήνας ο Φεβρουάριος, θα είναι πολύ σημαντικός και θα έχουμε το χρόνο ώστε να μπορεί να δουλέψει η ομάδα. Έτσι καλώς τα παιχνίδια του κυπέλου αλλά και τα play-off είναι στις επόμενες μήνες. Με αυτό το σύνολο που έχουμε, μια πολύ καλή διαχείριση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα στο τέλος στα play-off. Σε επίπεδο ψυχολογίας, να υποθέσουμε ότι ήταν πολύ καλή η χθεσινή νίκη, μια καθαρή νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Απέναντι σε μια καλή ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χωρίς τον Βιλίππο. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα δυνατό ρόστερ αυτή τη στιγμή. Το είχε και από την αρχή, βέβαια τώρα βελτιώθηκε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πρωταθλήματα και το κύπελλο γενικά τώρα οι κούπες
έρχονται στο τέλος. Εκεί θα πρέπει να είμαστε δυνατοί. Έχουμε τις δυνατότητες και νομίζω ότι με την κατάλληλη δουλειά στους επόμενους 1-2 μήνες θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να φέρουμε πάλι τίτλους στη Θεσσαλονίκη. Εμένα η αίσθηση που μου έδωσε η ομάδα χθες πάντως ήταν πολύ πιο καλή από τις προηγούμενες φορές που την είδα φέτος. Δεν ξέρω, μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εμείς από την πλευρά μας να σας ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό και να γεμίσετε στο τέλος πάλι το παλατάκι και να ζήσετε ανάλογες στιγμές με το παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Θάνο. Καλή συνέχεια. Bye. Θάνο Στεζής, εξαιρετική εμφάνιση και ο ίδιος χθες. Από τους πιο έμπειρους παίκτες με της ομάδας. Πιο έμπειρος. Ναι. Γενικά εγώ θεωρώ ότι και ο Κλαμπ Βάικ και ο Γκάρετ. Μόγκου τούτια. Αναλαμβάνεις. Ούτε η μητέρα, ούτε η μητέρα τον λέει έτσι. Γιατί δυσκολεύεστε πραγματικά, δεν το καταλαβαίνω. Του γένους. Μόνο κουτούτια. Μόνο κουτούτια. Δεν το λέω. Σε αυτήν την στιγμή. Εγώ να βαγώ στην ΕΡΤ, είδες τι ωραία τα έλεγε. Ο Γκάρετ υποδοχή, ο Γκάρετ το ένα. Έχουμε Γκάρετ στο μπάσκετ, έχουμε Γκάρετ στο βόλι. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, τι θα γίνει. Τα χαιρετίσματα μου στη φίλη μου που με ρωτούσε αν έχει σχέση ο Γκάρετ. Ο του μπάσκετ. Ναι. Και εμείς το συζητήσουμε έξω να ξέρεις. Εμείς τι είναι, εσείς με το στέλνιο. Εγώ με την Μαριλή. Α. Αν δεν διαπρέψεις τον μπάσκετ, μπορεί να διαπρέψεις σε άλλους τομείς. Ξεκάθαρα. Εδώ στην πόλη μας που είναι διατεθειμένη πάντα να ανοίξει τα πόδια της. Αν νόμιζα στην εστίαση, στο εμπόριο. Πραγματικά τώρα, ο Θάνος δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη σύγκριση, αλλά όπως είδα εγώ την ομάδα χθες, η σοβαρότητα του Μογκουτούτια σε σχέση με τον Γκάρετ που τον, με τον Γιμένεθ που είχε κακή υποδοχή και γενικά αστάθεια, η παρουσία του Κλαμπβάικ που αθλητικά έστω έδειξε μια πολύ καλύτερη εικόνα από τον Τζούριτς που και αυτό θέλει το χρόνο του και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Ναι. Γενικά έδωσε μια αίσθηση ότι η ομάδα, ακόμα και όταν τα σετ ήταν πόντο-πόντο, ήξερες ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα ντεμαράζ και θα πάρει το σετ. Τα δύο πρώτα δηλαδή, και το τρίτο το καθάρισε με περίσσια άνεση. Νομίζω ότι φάνηκε στην πράξη. Αυτό που μας είχε πει εδώ πέρα και ο Σάκης ο Ψάρας, λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας, ότι δεν θέλει χρόνο. Και ότι με την πίεση που υπάρχει και ξέρει ότι έχει έρθει στον ΠΑΟΚ που δεν έχει περιθώρια πολλά. Ότι όσο το δίνει πιο γρήγορα θα βγάλει αυτά που θέλει, τα στοιχεία. Ναι, αλλά έγινε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ναι, έγινε. Προς και λόγω των αλλαγών. Με δύο αλλαγές, ναι. Κάτι παραπάνω από κομβικές. Αλλά φάνηκε αυτό. Πέτυχα τον Τζαλόπουλο σε κάποια φάση στο μπάσκετ. Και του λέω: καλά, έχετε όρεξη να πετάτε λεφτά. Ναι. Λίγο να τσιγκλίσω. Λέω: και τι κάνουμε, μείνουμε δεύτεροι. Ναι. Και προφανώς τελικά και όντως οι δύο κινήσεις. Ναι. Δεν είχα εγώ εικόνα από τους παίκτες, δεν είμαι άνθρωπος του βόλεϊ. Και όντως οι δύο κινήσεις δείχνουν ότι είναι κινήσεις ουσίας. Ναι. Και όχι αλλάζουμε μπασκέ. Γιατί υπάρχει στο βόλιο, ειδικά που οι αλλαγές είναι εύκολες, και στο μπάσκετ υπάρχει πολλές φορές η αίσθηση του αλλάζουμε μπασκέ. Εδώ δεν υπάρχει μπασκέ. Κοίταξε. Είναι στοχευμένες αλλαγές συγκεκριμένες με παίκτες που έχουν χαρακτηριστικά που έλειπαν. Δηλαδή ο Γκάρετ, εμένα μου δείξε Σταφράνοβιτς χθες. Ναι. Δηλαδή ο τρόπος που στάθηκε μέσα στο γήπεδο, ο τρόπος που πήρε επιθέσεις, ο τρόπος που υποδέχτηκε την μπάλα. Συγκέντρωση, σοβαρότητα, ούτε καράγκιος λύκια, ούτε να πανηγυρίσουν πόντους ακραία, να ξυπνήσουν την κερκίδα. Έγινε η δουλειά και αντίο. Βέβαια, κοίτα, και το καλοκαίρι όταν ήρθε ο Χιμένεθ, δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την εικόνα. Προφανώς ο Πάκο δεν τον ήξερε κιόλας. Ήξερε ο Πάκο ότι ο Χιμένεθ το IQ, ναι, του ήταν. Ναι, άλλο αυτό, αλλά στην προηγούμενη θητεία του εδώ του βγήκε σε καλό. Πετσετάκου στα καλά τη. Ναι, αλλά σου είχε βγει, ναι, τότε σε καλό. Τώρα εντάξει, δεν σου βγήκε αυτή τη φορά. Τέλος πάντων. Το είπε και ο πρόεδρος ότι σε ανθρώπινο επίπεδο ήταν πιο όριμος ο Χιμένεθ, αλλά σε αθλητικό επίπεδο ήταν πιο κάτω. Ναι. Από την προηγούμενη θητεία. Δεν βγήκε αυτή τη φορά. Τέλος πάντων. Να πούμε λίγο εντάχει ότι έχει κάτι δηλώσει του Ενρίκε στο εξωτερικό. Ο Ενρίκε. Μάλλον επιστρέφω στον ΠΑΟΚ. Ο Ενρίκε. Στην Πορτογαλία γράφουν ότι χαλάει του Μίσιτς. Αναφέρει σήμερα η Ρέκορντ και πάει προς Τουρκία. Ναι. Για τον Τζίλο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Εδώ και μια εβδομάδα. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί και όχι. Και η ομάδα μπάσκετ έχει αύριο παιχνίδι. Τώρα θα κάνω μια απόπειρα για τον Νίκο
στο φινάλε. Αργά αύριο το βράδυ, 9.30 με την ναι. Αντέρ. 6.30 ώρα ήταν να φύγει η ομάδα το πρωί. 6.30 το πρωί. Δηλαδή σηκώθηκαν τα παιδιά από τις 5. Πόσες τάσεις, θα έχει πολλές αλλαγές πάλι αεροπλάνο και τέτοια. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο. 12 και 10 ήταν να προσγειωθούν στο Παρίσι. Ναι. 9 είναι σήμερα η προπόνηση. Α, εντάξει, φτάνει σχετικά νωρίς. Ναι, δεν έχει ταλαιπωρία. Στην Ερήνη, δεν έχει Θεσσαλονίκη, τη Μισοάρα. Παρίσι. Τη Μισοάρα είναι και επίκαιρη στέρια. Μα γι' αυτό το είπα. Ναι, και αύριο το βράδυ σε 9.30 το παιχνίδι. Μας τα λέει και ο Νίκος όλες τις προηγούμενες ημέρες. Πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω οι τρεις νίκες την προηγούμενη εβδομάδα ήταν υπερπολίτιμες και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο ψυχολογικό. Ακόμη περισσότερο, μη σου πω. Και πάει σε καλή κατάσταση. Τον έχουμε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φτάσαν τα παιδιά μας στο Παρίσι. Πρέπει να φτάσανε. Τα παιδιά φτάσανε, ναι, ήταν να φτάσουν στις 12 και κάτι. Ξεκίνησαν νωρίς από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και από εκεί για Παρίσι. Όχι, ταξίδι. Όχι μέσω Τιμισοάρας, κανονικά. Όχι. Εντάξει, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Παρίσι. Άσε που πλέον, Στέργιο, σιγά σιγά αρχίζουμε να χάνουμε αυτή την πιθανότητα στη Τιμισοάρα, γιατί όπως βλέπεις με τα. Ούτε Αθήνα δεν θα μπορούμε να πάμε. Ούτε Αθήνα θα μπορούμε να πάμε. Αγάπη, εσύ κράζατε. Κράζατε. Πολύ κο... Έκραζε πολύ κόσμο, έτσι είναι, Νίκο. Δώσ' του πινελίκη στερά για να δώσει ηρωνία. Όσο έχω ταξιδέψει, πρέπει να είναι μία με δύο φορές που έχω ταξιδέψει με συγκεκριμένη εταιρεία. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Τι μία είναι, ρε παιδί, εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ πήγα δύο φορές, τρεις Αθήνα, μια χαρά ήτανε. Ναι. Τώρα αυτοί που βγάλανε πάνω στην είδηση για προσγείωση στην Μισοάρα, κακία, κόμπλεξ, ηρωνία, έρχεται η απάντηση. Δεν θα υπάρχει πτήση. Και θα επιστρέψουμε στα ωραία 200 να πας και να έρθεις στην Αθήνα. Δεν νομίζω μόνο ότι θα χάνει τόσο πολύ, εντάξει. 150. Δεν νομίζω. Εντάξει. Νίκο, η ομάδα πώς ταξίδευσε, είναι καλά? Η ομάδα ταξίδευσε πλήρης, δεν έχει κάποιο ζήτημα όσον αφορά έτσι, τραυματισμούς και προβλήματα. Mm-hmm. Έκανε χθες μια προπόνηση το απόγευμα, σήμερα το βράδυ ουσιαστικά είναι όλο το αγώνα, 9.30 το τζάμπολ, αύριο σε 9 θα προπονηθεί στο γήπεδο της Νάντερ. Και έτσι ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την προετοιμασία. Νομίζω και αύριο το πρωί θα βρεθεί στο γήπεδο για έτσι λίγα σουτ, λίγο ξαμούδιασμα ουσιαστικά και προπόνηση. Γιατί πλέον οι ομάδες και τις ημέρες των αγώνων, ειδικά όταν είναι αργά το βράδυ, κάνουν και ένα μίνι πρόγραμμα, έστω και λίγο πιο μικρό από το συνηθισμένο. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι με τους Γάλλους. Παιχνίδι το οποίο, όπως λέγαμε και χθες, είναι αρκετά σημαντικό, κυρίως για τους Γάλλους. Είναι σαν τελικός, αλλά και για τον ΠΑΟΚ είναι παιχνίδι που φυσικά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νίκο, επειδή με ενδιαφέρει, παρένθεση, η Βόνη κερδίζει σήμερα. Η Βόνη, είπαμε, παίζει μέσα στην Όπαβα ή στη Φρίμπουργκ. Όχι, στη δική της έδρα παίζει με τη Φρίμπουργκ. Το έχουμε. Θα το κερδίσει το παιχνίδι, λογικά. Θα το κερδίσει. Αυτοί, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν υποχρεώσει στο Σαββατοκύριακο. Γιατί πρέπει να είχαν κύπελο και πρέπει να έχουν αποκλειστεί. Δεν είναι και στο καλύτερο φεγγάρι, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, πάτε Φριμπούργκ, εύκολα, δύσκολα θα το μάθει το πάρουν. Μπορεί να καλύψει ένα χάντικαπ το 4,5 θα σε δώσει η αγάπη. Γιατί εκεί δεν έχει καταλήξει. Αν το κερδίσει το παιχνίδι, ναι, θα το κερδίσει έτσι. Ωραία. Θα το κερδίσει, ξέρω εγώ, 10-15 πόντους. Εντάξει, καλύφθηκε η αγάπη. Ευχαριστώ. Τώρα, οκ, αν καταφέρει να χάσει από τη Φριμπούργκ εντός έδρας, οκ. Γενικά η Telekom μόνο νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να πηγαίνει προς το Europe Cup, δηλαδή εκεί στο FIBA Europe Cup να βάζει το μυαλό του, γιατί η πρόκληση για την επόμενη φάση είναι αρκετά δύσκολη πλέον για αυτήν. Με αυτή τη διοργάνωση, Νίκο, ασχολείται κανένας ή γενικότερα ή είναι πίσω από τα φώτα? Δεν ξέρω να σου πω λίγο κάτι. Φάση. Είναι μια ευκαιρία. Ας πούμε, η Βενέτσια πέρσι το κατέκτησε. Η Βενέτσια πέρσι η χρονιά της ήταν κακή. Δηλαδή δεν κατάφερε να προκριθεί στο Knockout Champions League. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα δεν έκανε καλή σεζόν. Και όμως παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο. Οκ, δεν είναι μια τρομερή διοργάνωση, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που μπήκε και το Champions League. Και ξέρεις, ομάδες οι οποίες μένουν εκτός συνέχεια Champions League και μπαίνουν μετά στη φάση, νομίζω, 16 του Europe Cup, δεν θυμάμαι τον 16 νομίζω. Ανεβαίνει λίγο η ποιότητα και είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσεις κάτι. Δηλαδή, οι ομάδες που παίζουν εκεί, τώρα στην αρχή, άμα είναι να παίζεις με την Κατάγια που έπαιζε ο Άρης, με τη Φιλανδική και κάτι άλλες, ναι, είναι λίγο χαμηλό το επίπεδο, αλλά μετά, όταν πάει προς το τέλος της η διοργάνωση, πέφτουν και εμάς από Champions League και έχει λίγο παραπάνω ποιότητα. Και σε κάθε περίπτωση είναι ευρωπαϊκός τίτλος. Εντάξει. Δεν είναι πια ότι όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο έχουν από 10 ευρωπαϊκούς τίτλους και μπορούν να σνομπάρουν κάτι τέτοιο. Εντάξει.
Νίκο, ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ το σημερινό Τενερίφη Βενέτσια ή όχι, θα έλεγες? Κοίταξε, τον ενδιαφέρει, αν και λίγο μακρινό βέβαια, να κερδίσει την Τενερίφη ώστε να ουσιαστικά να τελειώσει και την πρώτη θέση. Γιατί αν κερδίσει σήμερα νομίζω και μαθηματικά πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, η Βενέτσια είναι στο 7-3, έτσι δεν είναι? 7-3 η Βενέτσια, την έχει κερδίσει την Τενερίφη και εκτός έδρας. Οπότε αν την κερδίσει σήμερα είναι 10η αγωνιστική. Ναι, τελειώνει και δίκιο, ναι, ναι. Η Τενερίφη. Ναι, είναι ναι. Και πρώτη πια και τυπικά. Οπότε τον ενδιαφέρει γιατί την υποδέχεται τελευταία αγωνιστική. Έχουμε πει από την αρχή ότι η λογική έλεγε τελευταία αγωνιστική Τενερίφη και στην επόμενη φάση θα είναι και λογικά πρώτη. Οπότε αν το καταφέρει από σήμερα, καλό θα είναι. Γενικά η Τενερίφη δεν είναι και στην καλύτερη της φάση. Τους έχουν προκύψει κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Ο Μακφάντα είναι τραυματής εδώ και καιρό. Έχει έρθει εδώ την καταστάση του. Παίκτης ο οποίος είναι ο Ντέβιν Γουάιτ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Τενερίφη. Πήρε ένα σημαντικό διπλό βέβαια την Κυριακή, συνέδριο της Μούρσια στην παράταση. Αλλά γενικά δεν είναι αυτή που ήταν στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Δεν είναι. Ναι. Και νομίζω ότι μετά από εκείνη την από τον ΠΑΟΚ άρχισε σιγά σιγά μαζί με κάποιους τραυματισμούς που της ήρθαν και της χάλασαν τον ρυθμό. Να πέφτει λίγο η φόρμα της τέλος πάντων και η κατάστασή της. Η Ναντέρα έχει καλή έδρα? Από ατμόσφαιρα ή πληρότητα? Είναι γαλλική έδρα, ρε Στέργιο, τώρα. Εντάξει, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι η γαλλική έδρα πόσο καλή να είναι όσον αφορά τώρα ατμόσφαιρα. Okay. Δεν σου λένε ναι, το Γιαντελιάου, εντάξει. Ναι, αλλά... δεν είναι, ας πούμε, και καμιά καυτή ατμόσφαιρα. Okay, δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα και τρομάζεις. Από πλευράς πληρότητας και... αν δημιουργούν μια υποτυπώδηση. Δεν έχουν και καμία τρομερή πληρότητα, αλλά ας πούμε στο ντέρμπι που είχαν προχθές με την Βιλερμπάν που την νίκησαν, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Νομίζω ότι και στο αυριανό παιχνίδι θα έχει έτσι αρκετό κόσμο, αλλά μιλάμε για Γαλλία, ξαναλέω. Ναι, ναι. Που εντάξει, δεν είναι τα πράγματα. Αν εξαιρέσει την έδρα της ποδοσφαιρικής Μαρσέη, σε όλα τα άλλα τα γήπεδα, συνήθως σε αυτά τα γήπεδα, και στη Γερμανία γίνεται αυτό, δημιουργούν φασαρία με κάτι πράγματα, κάτι χάρτινα, τα οποία είναι σαν βεντάλιες και τα βλέπεις και λες τι είναι αυτά τώρα. Και όμως αυτά όλα μαζί τα χτυπιούνται. Κάνουν φασαρία, ναι. Πιο εκνευριστικά είναι φασαρία. Άκου να δεις αυτό τι είναι, Νίκο. Το είδα στην... Πού το είδα να δεις? Σε ένα από τα μάτια του Champions League φέτος. Ναι. Όχι, κάνουν καλή φασαρία. Στο Μίνσκ. Είναι χαρτόνια που είναι κάτι σαν match program. Αλλά ναι, έχει ήδη τις τσακίσεις, οπότε με το που το διαβάζεις, το κάνεις βεντάλια. Είναι πιο σκληροφύλλο, δεν είναι το χαρτί του. Όχι, αγγίζει το χαρτόνι κατά κάποιο τρόπο και δώσ' το εκεί, εντάξει. Okay. Αυτό σε συνδυασμό, ξέρεις, μετά από κάνα καλάθι που έχουν συνήθως τα γήπεδα της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν και DJ ο οποίος ανεβάζει λίγο τη μουσική και λίγο τα ηχητικά, γίνεται έδρα. Ναι. Αλλιώς την έχουμε εμείς στο μυαλό μας την έδρα. Εντάξει, είναι ότι οι Ευρωπαίοι, οι Τούρκοι, οι Έλληνες. Ξέρω εγώ, ακόμα και η Ιταλία, όχι και τόσο. Εντάξει, αλλιώς την έχουν την έδρα στο μπάσκετ οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και όλα αυτά. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει με την Αντέρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι πολύ καλή η Γάλλη, τους πετυχαίνει και σε καλή φάση. Με δύο νίκες πολύ καλές που κάνανε. Εγώ το έλεγα και χθες και το πιστεύω, νομίζω ότι οι δύο ομάδες ταιριάζουν πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι δύο πρώτες ομάδες στα τρίποντα στην διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ στάρει με 46%. Και η Ναντέρ σουτάρει με 44,9. Έτσι, έχει παίκτες που μπορούν, αν εξαιρέσουμε ένα-δυο ψηλούς της, όλοι οι άλλοι μπορούν να απειλήσουν από μέση και μακρινή απόσταση. Δεν είναι η ομάδα που έχει κανένα τεράστιο ρόστερ, αλλά έχει μία δεκάδα παικτών, οι οποίοι είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο όλοι. Σίγουρα είναι αρκετά σημαντικοί, κάποιοι σημαντικοί παίκτες, ας πούμε, ο Waters είναι πολύ σημαντικός στη δημιουργία. Ο Waters γνωστός εδώ στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, τον Κολοσσορόδου. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ τον είχε προς τον δρόμο του στην έδρα της Καρσίγιακα. Έχει έναν παίχτη επίσης λίγο διαφορετικό από τα δικά του γκάρντ, γιατί είναι μεν σκόρερ, αλλά έχει πιο μεγάλο μέγεθος, είναι πιο αθλητικός, που είναι ο Σέγκλιν, ο Τζέρεμι Σέγκλιν, που έλειπε στο ξεκίνημα από την Ναντέρ και η απουσία του ήταν πολύ σημαντική. Και διάφορους άλλους παίχτες, τον αρχηγό της, τον Κονατέ, τον ψηλό, τον Γκάμπλ, τον Πάλσον, έναν Ισλανδό, αν δεν κάνω λάθος, εξαιρετικό παίχτη στο 4. Είναι μια ομάδα, ταιριάζει αρκετά με τον ΠΑΟΚ, έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Εντάξει, έχει λίγο παίχτες. Περισσότερο ύψος. Έχει πολλά παιδιά πάνω από 2-5. Έχει, βλέπω εδώ μπροστά μου, 4 με 2-8. Mm-hmm. Γενικότερα έχει ύψος. Ναι, όχι κάτι το αμάν, αλλά από τον ΠΑΟΚ σίγουρα περισσότερο. Συμφώνουμε. Και απλά επειδή εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ γενικά μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλά είδη παιχνιδιού, έχει το ρόστερ για να το κάνει.
και την ποιότητα. Δηλαδή ακόμα και σε παιχνίδια τα οποία μπορούν να ανοίξουν και εκτός έδρας να τα διεκδικεί μέχρι το τέλος και παιχνίδια μπορούν να πάνε στους 80-85 πόντους. Απλά πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση δεν ξέρω κατά πόσο αν επιτρέψει την Αντέρ να βρει ρυθμό αν μπορεί να τον ακολουθήσει. Νομίζω ότι σε τέτοια μάτς, το είδαμε ας πούμε και τη Βόνη που τους επέτρεψε να βρει ρυθμό, δεν κατάφερε να ακολουθήσει εκτός έδρας. Τη Τενερίφη που δεν άφησε να βρει ρυθμό την κέρδισε. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι σε αυτά τα παιχνίδια εκτός έδρας είναι οδηγός ο μάτς της Τενερίφη, έτσι. Και από εκεί και πέρα να βάλεις εσύ έναν-δυο παίχτες στο δικό τους ρυθμό για να καταφέρεις να κερδίσεις. Πιστεύω ότι να πάω κερδίσει αύριο. Μακάρι. Τελειώνει και για αυτόν και για την Αντέρ, νομίζω να μείνει πια έξω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Τα σπουδαία αύριο. Ωραία. Ευχαριστούμε, ναι. Νίκο. Καλό μεσημέρι, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αγάπη, πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 21. 2. Ναι. 10. Ναι. 17. Ναι. 20. Ναι. 13. Ωραία. Δώσε μου μισό λεπτό λίγο να βρω τους. Σημερινοί νικητές για σήμερα για τα 5 εισιτήρια. Καφτάνης Βασίλης, το κινητό σε 6-19. Σκόκλης Γιάννης, το κινητό σε 0-18. Στελιάνα Πορφύρη σε 3-13 το κινητό. Νικολαίδου Ειρήνη σε 4-27 και Ανδρέας Πυράτος σε 3-49. Βασίλης Καφτάνης, Γιάννης Σκόκλης, Στελιάνα Πορφύρη, Ειρήνη Νικολαίδου και Ανδρέας Πυράτος. Θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Αυτά από εμάς και για σήμερα. Νομίζω τα αναλύσαμε όλα. Μένετε στο Λίπερο 107 και 4. Ακολουθεί το ανάλυση του Bayer Press με Σταύρο Κόλκα, Αντώνη Τσακαλέα και όλα τα παιδιά του team. Καλό μεσημέρι.